Second session, the second session deals with items that the first session stressed as being very important, namely regulatory reform in one or another way. So what I'll do is I'll continue in English, sorry, in Greek I mean. Και θα πω ότι, ότι το θέμα και οι δύο μιλήτριες θα μιλήσουν σε θέματα που άπτονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο των διαρθρωτικών αλλαγών που χρειάζεται η οικονομία μας και η πολιτική μας ζωή επίσης. Και θα αρχίσω πρώτα με την κυρία Εφη Στεφοπούλου, την προϊσταμένη του Γραφείου Καλής Νομοθεσίας στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και η οποία διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει κάνει πάρα πολλά projects για την κυβέρνηση στους τομείς των σχέσεων πολίτη-κράτους, που είναι πάρα πολύ σημαντική, και σε θέματα πολιτικής μεταρρύθμισης, διοικητικής μεταρρύθμισης, καθώς και ανάλυσης πολιτικών. Δεν θέλω να πω πολιτική ανάλυση, γιατί αυτό έχει άλλη έννοια. Είναι επίσης, έχει μιλήσει και συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ήταν η οργανώτρια της έκθεσης του ΟΣΑ για την εφαρμογή της καλής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Είναι εμπειρογνώμων σε θέματα αριθμητικά, σε αυτά που έχουν να κάνουν με τα one-stop-shop υπηρεσίες και έχει τελειώσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό όμως που βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σε αντίθεση με τους πιο πολλούς δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους ξεκινάει από την φυσική, με άλλα λόγια από τις πραγματικές επιστήμες και από την φυσική συνέχισε στην πολιτική, στα θέματα νομικά της πολιτικής. Περνάω λοιπόν το λόγο, δίνω το λόγο στην κυρία Στεφοπούλου και θα ακούσουμε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπενάσον. It goes like that, eh? Okay. Ναι. Αλλάξει. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Η Θεσσαλονίκη είναι μια αγαπημένη πόλη. Είναι η αγαπημένη πόλη κυρίως όχι για τις ομορφιές της, αλλά για τη δημόσια διοίκηση στη Θεσσαλονίκη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης έχουν τον τελευταίο 1-2 χρόνια εκδηλώσει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να επιμορφωθούν. Μας φωνάζουν συνέχεια στην Θεσσαλονίκη για σεμινάρια, για εκπαιδευτικές συγκεκριμένες στοχευμένες δράσεις, management για παράδειγμα δημόσιων σχολείων, πώς γίνεται από τους δασκάλους οι οποίοι δεν είναι manager σε δημόσια σχολεία. Και επιπλέον βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα, γιατί είναι αυτό ακριβώς που είπε ο moderator μόλις. Μέχρι σήμερα ασχολούμαι με ανάλυση δημόσιων πολιτικών, όχι αυτό που θα έλεγε κανείς τη διεπαφή ανάμεσα στην οικονομική κοινότητα και στο πολιτικό σύστημα, business and politics. Εκείνο λοιπόν το οποίο μου κινεί το ενδιαφέρον και θα ήθελα καταρχήν να επισημάνω είναι ότι αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικά κοινωνικά υποσυστήματα όταν αναφερόμαστε στην οικονομική, στην επιχειρηματική κοινότητα, στο οικονομικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Όμως δύο κοινωνικά υποσυστήματα τα οποία δεν είναι επαρκώς διαφοροποιημένα. Ένα κοινωνικό υποσύστημα, ένα σημάδι ανάπτυξης, οριμότητας μιας κοινωνίας είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των κοινωνικών του υποσυστημάτων. Το δικαστικό σύστημα έχει δικούς του κανόνες λειτουργίας, δικά του μέσα να επιδιώξει τους στόχους του, δικές του διαδικές του διαφοροποιημένες διαδικασίες, ξεχωρίζει από την οικονομία, ξεχωρίζει από τη δημόσια διοίκηση. Όταν όμως ερχόμαστε στο οικονομικό σύστημα, σε αντιδιαστολή με το πολιτικό σύστημα, είναι αυτά τα δύο συστήματα επαρκώς διαφοροποιημένα? Αυτό το ερώτημα, το υπέροχο «Where do we draw the line?», υπάρχει γραμμή ανάμεσα σε αυτά τα δύο συστήματα και είναι σαφής και γνωρίζουμε, μπορούμε να περιγράψουμε τους κανόνες, τους στόχους και τις επιδιώξεις της λειτουργίας του ενός συστήματος διαφοροποιώντας το από το άλλο σύστημα. Νομίζω ότι στην ελληνική περίπτωση, και θα δούμε μερικά παραδείγματα από πρόσφατες έρευνες που αφορούν την ελληνική δημόσια διοίκηση, έχουμε το εξής παράδοξο. Το ένα σύστημα εισπηδά μέσα στο άλλο, εισχωρεί μέσα στο άλλο. Δεν είναι
οι κανόνες του τόσο σαφείς του ενός με το άλλο. Και αυτό σημαίνει και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ένα κοινωνικό πλαίσιο αξιών που δεν υποστηρίζει τη διαφοροποίηση αυτών των συστημάτων. Μια ελληνική παράδοση ρουσφετιού, προσοδοθυρίας, αυτή την πολύ ωραία ελληνική λέξη που μεταφράζουμε rent-seeking, την αντίστοιχη αγγλική. Και όλο αυτό το περιβάλλον επιτάσσει αυτή την ανορθόδοξη ζεύξη αυτών των δύο κοινωνικών υποσυστημάτων στο πλαίσιο ενός άγριου καπιταλισμού, όπως είπε ο φίλος David Wisner στην αρχή, Wild Wild West. Εδώ δεν ξέρω πόσο West είναι, πάντως είναι Wild Wild. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, business, το οικονομικό σύστημα, και πάμε στα βασικά σημεία. Ποιος είναι ο σκοπός του οικονομικού συστήματος? Basics. Να παράγει χρήμα και να συντηρεί αυτό το δίπολο πληρωμές μη πληρωμές, αυτή την ειδοποιώ διαφορά που κάθε κοινωνικό σύστημα έχει. Το καλό με το κακό, το επιδιωκόμενο με το αυτό που επιδιώκεται να αποφευχθεί. Παράπλευρο αποτέλεσμα του οικονομικού συστήματος είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών σύμφωνα με τις αρχές της οικονομικότητας και της αποτελεσματικότητας. Στην Ελλάδα όμως το οικονομικό σύστημα και η επιχειρηματικότητα παράγουν χρήμα μέσω κρατικών χρηματοδοτήσεων. Δεν είναι ξανά, εδώ θέλω να το εστιάσω, διαφοροποιημένο από το πολιτικό σύστημα. Αντίστοιχα, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, βασικός σκοπός, όχι στην Ελλάδα, θα ήταν η δημιουργία ευρέων συνενέσεων σε σχέση με ζητήματα δημοσίου συμφέροντος. Και βασικός στόχος επίστευξης αυτών των συνενέσεων είναι η δημόσια διοίκηση, από την οποία θα αντλήσω τα παραδείγματα στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Στην Ελλάδα όμως το πολιτικό σύστημα διαπλέκεται, εκβιάζεται και συντηρεί τη διαφθορά σε συνδυασμό με το σύστημα το οικονομικό, και θα το δούμε αυτό σε λιγάκι. Υπάρχει μια αδράνεια του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα που συνεπάγεται αντίσταση στις μεταρρυθμίσεις, όπως είπε και ο εισηγητής από τη μελέτη της McKinsey. Και παράλληλα υπάρχει απουσία ρυθμίσεων, και όταν λέω ρυθμίσεων δεν εννοώ μόνο ένα νομικό κείμενο το οποίο είναι καταχωρημένο σε κάποιο αρχείο, εννοώ την εφαρμογή των ρυθμίσεων για τους πολιτικούς και το πολιτικό χρήμα, έτσι ώστε να οριοθετείται αυτή η σχέση μεταξύ οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Οι συνέπειες λοιπόν της ανορθόδοξης σχέσης μεταξύ οικονομίας και πολιτικής είναι μια διπλή κρίση. Είναι τόσο συμπεπλεγμένα αυτά τα δύο συστήματα, έτσι ώστε δεν θα μπορούσε ποτέ η κρίση που βιώνουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια να είναι μόνο οικονομική, χωρίς να είναι πολιτική. Και δεν θα μπορούσε ποτέ μόνο το πολιτικό σύστημα να βρίσκεται σε κρίση, που βρίσκεται, χωρίς να έχει πρόβλημα η οικονομία μας. Η κρίση του πολιτικού συστήματος επιφέρει κρίση στο οικονομικό και αντιστρόφως. Και η κρίση των δύο αυτών κοινωνικών υποσυστημάτων προκαλεί αυτή τη μείζωνα κοινωνική αποσταθεροποίηση, την ενίσχυση των άκρων που βιώνουμε, το διάχυτο φόβο και την απώλεια οράματος. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα τα ειδικά τεχνοκρατικά σχέδια που και μέσα στα Υπουργεία κατά καιρούς διαμορφώνουμε και πάρα πολύ αξιόλογες προτάσεις από παντού κατά καιρούς ακούμε. Είναι όμως το όραμα το οποίο απουσιάζει, όχι τόσο η τεχνοκρατική γνώση που στην Ελλάδα υπάρχει σε μεγάλο, σε πολύ υψηλό επίπεδο, τόσο στον οικονομικό, τόσο στο business κομμάτι της κοινωνίας, όσο και στη δημόσια διοίκηση. Και θα ήθελα εδώ λιγάκι να δω πώς εκφράζεται, να δούμε μαζί πώς εκφράζεται η σχέση οικονομίας-πολιτικής στα επιμέρους στοιχεία των δύο υποσυστημάτων. Πρώτον, πολλές και λεπτομερείς νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, ότι δεν είναι μόνο ένα κακό πολιτικό σύστημα που παράγει αυτές τις ρυθμίσεις. Το πολιτικό σύστημα αποκρίνεται σε κάποιες απαιτήσεις και σε κάποιες ανάγκες του οικονομικού συστήματος και παράγονται αυτές οι ρυθμίσεις. Και με τη βοήθεια της δημόσιας διοίκησης, η οποία επικουρίωστε οι ρυθμίσεις να είναι πολλές και περίπλοκες, γιατί είναι ένας πόλος εξουσίας για την ίδια η γνώση και η παραγωγή αυτών των ρυθμίσεων, έχουμε αυτό το ρυθμιστικό δέδαλο στον οποίο προσπαθούν επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν στην Ελλάδα σήμερα. Πολύπλοκες και περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες, δεν θα γινόταν αλλιώς. Χωρίς τόσες πολλές ρυθμίσεις, νομοθετικές είτε κανονιστικές, χωρίς τόσους πολλούς κανόνες, ειδικές περιπτώσεις και διαδικασίες, και ειδικές περιπτώσεις, οι διαδικασίες δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι εύκολες. Απουσία ανταγωνισμού, και έχουμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα, θα τα μοιραστώ μαζί σας ευθύς αμέσως, από την εξέλιξη της ιστορίας της αρχής του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα μιμούμαστε θεσμούς. Μιμούμαστε μεταρρυθμίσεις, μιμούμαστε δράσεις από το εξωτερικό, δεν τις εφαρμόζουμε στην ουσία τους. Είμαστε από τα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν αρχή ανταγωνισμού από τη θεμελίωση της Τρίτης Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, παίρνω από αυτό το σημείο και μετά.
Το πώς λειτουργεί όμως είναι πάντα ένας τρόπος αλλά γκρέκα, ένας ελληνικός τρόπος. Δηλαδή έχουμε τους θεσμούς όπως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όμως δεν έχουμε τα αποτελέσματα που έχουν τα ευρωπαϊκά κράτη. Τέταρτο, κλειστά επαγγέλματα και πεδία οικονομικής δραστηριότητας κλειστά, χωρίς να είναι ανοιγμένα στον ανταγωνισμό και στην οικονομία. Και πηγαίνω αμέσως ευθύς να μην στα παραδείγματα. Πολλές και λεπτομερείς νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. Η δημόσια διοίκηση παράγει ρυθμίσεις και περίπλοκες διαδικασίες ως μηχανισμούς ελέγχου της οικονομίας και της πολιτικής. Και κοιτάξτε, αυτό που βλέπετε είναι η παραγωγή, αποτελεί είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που έχουμε κάνει, είναι η παραγωγή η ρυθμιστική του ελληνικού κράτους στα πρώτα 30 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, 1975-2005. Κοιτάξτε ότι οι νόμοι. Καταρχήν μιλάμε για 171.500 νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. Όποιος ενδιαφέρεται για στοιχεία, στη διάθεσή σας να στείλω σε όποιον θέλει οτιδήποτε. Πόσες σελίδες είναι, τι πεδία πολιτικής αφορούν τα πάντα. Όμως, εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι νόμοι, για τους νόμους δεν συζητάμε τις περισσότερες φορές όταν συζητάμε για την παραγωγή των ρυθμίσεων, πολλοί και κακοί νόμοι, είναι το 3% οι νόμοι. Από το σύνολο αυτών των ρυθμίσεων. Όμως ρύθμιση είναι οτιδήποτε επηρεάζει τη ζωή μας. Ρύθμιση δεν είναι μόνο νόμος και όταν εγώ είμαι υποχρεωμένη να υποβάλω ένα έντυπο, ένα δελτίο σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, ποσός με ενδιαφέρει, φαντάζομαι ούτε και εσάς, αν η υποχρέωσή μου αυτή απορρέει από νόμο, από ένα προεδρικό διάταγμα ή από μια υπουργική απόφαση. Κοιτάξτε την πλειοψηφία λοιπόν, το 70% είναι οι 114.905 υπουργικές αποφάσεις. Και εδώ θέλω πάρα πολύ να επισημάνω και να έρθω στο θέμα που εθίχθη από τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Γκρέι. Γιατί οι υπουργικές αποφάσεις δεν έχουν παραελάχιστα, κανένα θα έλεγα, τεκμήριο διαφάνειας και ελέγχου κατά τη διαδικασία σύνταξης, έκδοσής τους και εφαρμογής τους. Ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, έχει μία διαδικασία. Θα σας πω και στη συνέχεια, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να τυποποιηθεί αυτή η διαδικασία με πολλές αντιστάσεις από πολλά διαφορετικά κέντρα που μπορούσαν να προβάλλουν αντιστάσεις. Αλλά ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στη Βουλή, αν μη τι άλλο. Υπάρχει τώρα και νομίζω ότι είναι μεγάλο πράγμα, παρόλες τις αδυναμίες του τρόπου λειτουργίας, το γεγονός ότι οι νόμοι αναρτώνται προς διαβούλευση πριν εισαχθούν στο Κοινοβούλιο για ψήφιση, με όλα τα κακά που συμβαίνουν. Όμως αυτό το 70% της παραγωγής της ρυθμιστικής που αφορά υπουργικές αποφάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ουδέποτε ενημερωνόμαστε πριν και πιθανότατα δεν ενημερωνόμαστε και μετά ότι υπάρχει, παρά μόνο όταν έρθουμε αντιμέτωποι με αυτόν τον τοίχο, με αυτόν τον όγκο των ρυθμίσεων. Εκεί σαν πολίτες πρέπει να απαιτήσουμε διαφάνεια. Εκεί σαν επιχειρηματίες πρέπει να αποτίσουμε διαφάνεια. Και η διαφάνεια αναβαθμίζει την ποιότητα. Θα ήθελα λιγάκι να δείτε, γιατί συνήθως στοχεύουμε μόνο τους βουλευτές. Οι βουλευτές παράγουν κακούς νόμους, οι βουλευτές ψηφίζουν στη Βουλή. Καταρχήν, ξέρετε λίγο ότι οι νόμοι έτσι κι αλλιώς όταν φτάνουν στη Βουλή, πιθανότατα, ναι, σίγουρα έχουν περάσει από τα υπουργικά γραφεία, αλλά δεν φτάνουν και δεν τους συντάσσει ένας υπουργός ποτέ τους νόμους, πολλό δε μάλλον δεν συντάσσονται μέσα στη Βουλή από τους βουλευτές. Οι νόμοι συντάσσονται το κύριο σώμα τους και το μεγάλο κομμάτι τους μέσα στη δημόσια διοίκηση, τα κείμενα τα συγκεκριμένα. Κοιτάξτε λοιπόν, από το 1975 μέχρι το 2005, αυτά τα 30 πρώτα χρόνια, το ποσοστό των νόμων, ένας νόμος λέει το σύνταγμά μας, πρέπει να είναι γενικός. Δεν πρέπει να αφορά δηλαδή φωτογραφικά συμφέροντα. Πρέπει να είναι γενικός και όχι ειδικός και συγκεκριμένος. Γενική είναι η μπλε, η κάτω στήλη που βλέπετε. Και κατά τα πρώτα χρόνια της θεμελίωσης της δημοκρατίας μας, υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό σχετικά με το σύνολο από γενικούς νόμους. Κοιτάξτε πώς φθήνει προϊόντος του χρόνου αυτό το ποσοστό. Θα ήθελα όμως να εστιάσετε λιγάκι στο γαλάζιο κομμάτι που αφορά κυρωτικούς νόμους. Η Βουλή μας έχει μετατραπεί σε ένα μηχανισμό κυρώσεων. Ξέρετε πώς περνάνε οι κυρωτικοί νόμοι στη Βουλή? Οι κυρωτικοί νόμοι στη Βουλή δεν συζητώνται. Περνάνε σαν ένα άρθρο στο σύνολό τους, μεταφρασμένοι όπως είναι η συμφωνία την οποία κυρώνουν, συνήθως σε δύο γλώσσες, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ή όποια άλλη γλώσσα, εν πάση περιπτώσει, έχει υπογραφεί η συμφωνία. Δεν γίνεται καμία συζήτηση και απλά η Βουλή μας έχει μετατραπεί σε έναν κυρωτικό μηχανισμό. Θυμηθείτε λοιπόν της προηγούμενης διαφάνειας το 3% των νόμων και κοιτάξτε από αυτό το 3%, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για το 3% των νόμων, τι μεγάλο ποσοστό, είναι πάνω από 50%, είναι κυρωτικό. Δηλαδή η Βουλή παράγει δίκαιο για την Ελλάδα μόνο σε ποσοστό 1,5%. 1,5% του δικαίου που μας αφορά παράγεται από τους ανθρώπους που ψηφίζουμε. Με όλα τα constraints και με όλους τους περιορισμούς τους οποίους αναφέραμε. Αυτό το
πολυδαίδαλο σύστημα παραγωγής ρυθμίσεων οδηγεί βεβαίως και σε πληθώρα λεπτομερών ρυθμίσεων για τη μικρή επιχειρηματικότητα, για τη μεγάλη επιχειρηματικότητα, και εννοώ δημόσια έργα, εννοώ, και θα πω ένα-δύο παραδείγματα, οι τηλεπικοινωνίες που άνοιξαν ως τομέα στην Ελλάδα μόλις το 2001, για τη μικρή επιχειρηματικότητα, είναι συνήθως οι ρυθμίσεις πάρα πολύ ειδικές, πολύ λεπτομεριακές και ουσιαστικά αδύνατο να πλοηγηθεί κανείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο χωρίς τη βοήθεια ειδικού. Πιθανότατα και με τη βοήθεια ειδικού εξακολουθεί να είναι δύσκολο. Παράδειγμα, ένας από τους δείκτες που μετράει η Παγκόσμια Τράπεζα και μας κατατάσσει χαμηλά, χαμηλά, ιδιαίτερως χαμηλά, μην πω τώρα στη συνείδη φιλολογία, κάτω από την Μπουρκίνα Φάσο κλπ, αλλά χαμηλά, είναι η εκτέλεση συμβάσεων. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια οικονομική διαφορά, εμπορική οικονομική διαφορά και χρειάζεται προσφέρει κάποιος στα δικαστήρια, στην Ελλάδα για να επιληθεί αυτή η διαφορά χρειάζεται κάποιος να τρέξει 39 διαφορετικές διαδικασίες, δεν λέω 39 βήματα, λέω 39 διαδικασίες, κάθε διαδικασία αποτελείται από μια σειρά βημάτων. Θα περάσουν 819 μέρες στατιστικά, κατά μέσο όρο, με το υπόδειγμα τέλος πάντων που τρέχει η Παγκόσμια Τράπεζα για να τελειώσει, να λήξει αυτή η διαφορά και θα κοστίσει σε αυτόν που επιδιώκει την επίλυση της διαφοράς το 14,4% της αξίας της διαφοράς, η διαδικασία που θα κινήσει για να λύσει τη διαφορά αυτή. Ένα πράγμα το οποίο είναι επίσης εντυπωσιακό είναι κανείς να δει ότι ποτέ δεν υπάρχει ένας νόμος που να περιγράφει μια διαδικασία. Θέλετε να ανοίξετε μια μεταποιητική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, ένα φούρνο, παράδειγμα. Θα ανοίξετε το τελευταίο νομοθέτημα που μιλάει για τους φούρνους. Όμως για τους φούρνους μιλάει και ένα υπουργικό και ένα προεδρικό διάταγμα και μια υπουργική απόφαση για να κάνετε, να ανακατασκευάσετε, για να γίνει reconstruct η διαδικασία μέσα από τα νομοθετικά κείμενα. Είναι μια δουλειά που εδώ πραγματικά η φυσική που με βοήθησε πολύ. Ναι. Αυτό που βλέπετε είναι μια τέτοια διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που δεν υπάρχει βεβαίως πουθενά. Την ανασυντάξαμε, την ανασυγκροτήσαμε από τα νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα που, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο ήταν 216 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι η διαδικασία η οποία πρέπει κανείς να, την οποία πρέπει κανείς να τρέξει για να εγκαταστήσει, να ιδρύσει και να εγκαταστήσει μια μεταποιητική επιχείρηση κάπου στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα, θα μπορούσε να είναι ένας μικρός φούρνος. Αυτή η διαδικασία αποτελείται, από ό,τι βλέπετε, αυτά τα κίτρινα σημεία είναι κόμβοι διακλάδωσης από 13 σημεία απόφασης, τα οποία οδηγούν σε 120 διαφορετικές διαδρομές. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς ξεκινώντας από την κορυφή και λέγοντας αποφασίζω να ανοίξω ένα φούρνο, να ακολουθήσει μια διαδρομή που αυτή η συγκεκριμένη εκεί δεξιά είναι διαδρομή αν ανοίξει μια μεγάλη επιχείρηση σε μια βιομηχανική περιοχή, μια άλλη διαδρομή αν είχε μια χαμηλότερης περιβαλλοντικής όχλησης, μια άλλη διαδρομή αν ήταν μια επιχείρηση η οποία δεν είχε, ξέρω εγώ, κανένας είδους απόβλητο. Μπορεί αυτό το τελευταίο κουτάκι που βλέπετε εκεί κάτω να αναφέρει ότι δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια. Να είναι μία επιχείρηση η οποία... ναι. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι κανείς, ακόμα και μία επιχείρηση, να σας πω ένα παράδειγμα που το συναντήσαμε ψάχνοντας, κάνοντας αυτή τη μελέτη, από τις επιχειρήσεις που εκδίδουν τα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες μας. Δεν χρειάζονται και πολλά, δύο υπολογιστές, ένας υπολογιστής, ένα, μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα που τρέχει αυτό. Λοιπόν, θα ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία για να φτάσει να πει ότι δεν χρειάζεσαι, ξέρεις, άδεια και περιβαλλοντική μελέτη, γιατί τα κοινόχρηστα είναι κάτι απλό, μπορείς να το βγάζεις εύκολα. Και θα ήθελα λίγο να επιμείνω σε αυτό και να πω ότι έχει μετρηθεί, όχι από εμάς βέβαια, έχει μετρηθεί από την Ολλανδική κυβέρνηση ότι το κόστος της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα είναι το 6,8% του ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε τι σημασία έχει αυτό σήμερα για εμάς, τη στιγμή που μιλάμε, για τα ποσά τα οποία μιλάμε, γύρω στα 13-14 δισεκατομμύρια ευρώ, το κόστος αυτό της αλληλεπίδρασης του οικονομικού με το διοικητικό σύστημα. Το χρόνο που πληρώνεις το λογιστή σου να τρέχεις στην εφορία, αν είσαι επιχειρηματίας, τέτοιου είδους κόστη. Θα ήθελα εδώ να μιλήσουμε λίγο για την αρχή ανταγωνισμού, η οποία ουσιαστικά από τη σύστασή της ήταν ένας απλός θεατής των όσων διαδραματίζονταν στην Ελλάδα που μας έφεραν μέχρι εδώ σήμερα, μπορεί να μετατραπεί σε πρωταγωνιστή. Μέχρι το 2001, λοιπόν, υπήρχε ένα γενικό νομοθέτημα, πολλά, αλλά λέω τον κορμό τι έλεγε το νομοθέτημα, όπου υπήρχαν λίγες εξαιρέσεις από τον νόμο του ανταγωνισμού,
Υπήρχε ένας γενικός νόμος, πολύ ωραίος, ήταν μετάφραση σχεδόν όλων των αντίστοιχων καλών νόμων των Βρετανικών, των Γερμανικών κλπ. Όμως αυτός ο νόμος είχε πάρα πολλές ειδικές διατάξεις. Δηλαδή πάνω σε αυτόν τον νόμο ήρθαν και επικάθησαν πολλές υπουργικές αποφάσεις, πολλά προεδρικά διατάγματα, πολλές ειδικές διατάξεις, οι οποίες κατήσχιαν του γενικού κανόνα, αναιρώντας την αρχή του ανταγωνισμού που ισχύει για όλο το οικονομικό σύστημα. Υπήρχε, για παράδειγμα, με ένα-δύο να πούμε τώρα, η πρόβλεψη ότι με κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορούσαν να εξαιρεθούν από τον νόμο περί ανταγωνισμού επιχειρήσεις για λόγους εθνικού συμφέροντος που είχαν μεγάλη σημασία για την εθνική οικονομία. Δείτε ένα χαρακτηριστικό επίσης, που δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση, εμένα μου έκανε εντύπωση όταν τα μαζεύαμε αυτά τα στοιχεία. Το Δεκέμβριο του 1997 υπογράφησαν συμφωνίες κρατικών προϋπομεθειών που ανέρχονταν στο 3,5% του ΑΕΠ. Μόλις ένα χρόνο πριν τεθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή οδηγία που αυτό το απαγόρευε. Και μάλιστα αυτός ο ένας χρόνος πριν ήταν ένας χρόνος που είχαμε ζητήσει παράταση εμείς ως χώρα, να τεθεί δηλαδή αυτή η οδηγία σε εφαρμογή, ειδικά για την Ελλάδα, κατ' εξαίρεση ένα χρόνο μετά. Και μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο υπεγράφησαν τέτοιες συμφωνίες και πείτε μου για ποια αρχή ανταγωνισμού, όχι ως δημόσια υπηρεσία, ως αρχή ανταγωνισμού μιλάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για παράδειγμα, μέχρι το 2001, σε ό,τι αφορά αποφάσεις της Επιτροπής που απαγόρευαν, ας πούμε, τη συγχώνευση, που εξέταζαν κατά πόσο συγχωνεύσεις μεγάλων εταιριών είναι σύμφωνες με τις αρχές του ανταγωνισμού και της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Μέχρι το 2001 είχαν εκδοθεί μόνο δύο τέτοιες απαγορευτικές αποφάσεις. Προφανώς δεν είχαν γίνει μόνο δύο τέτοιες προτάσεις και σχέδια συγχωνεύσεων. Και μάλιστα, η μία από τις δύο αναιρέθηκε με τι? Με υπουργική απόφαση. Σήμερα έχει αλλάξει και έχει αλλάξει πολύ πρόσφατα. Είναι νόμος τώρα της περίοδου της κρίσης που αναγκαζόμαστε βίαιως να αλλάξουμε σε πάρα πολλά θέματα. Είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαμε κάνει έτσι κι αλλιώς. Σήμερα έχει η αρχή ανταγωνισμού αρμοδιότητα κανονιστικής παρέμβασης. Μπορεί να θέσει κανόνα σε κλάδους της οικονομίας. Έχει αρκετά διευρυμένες ελεγκτικές εξουσίες και μπορεί να κάνει ασφαλιστικά μέτρα σε περιπτώσεις που πιθανολογείται η παράβαση κανόνων και βασικών διατάξεων περί ανταγωνισμού. Ένα τελευταίο για να σταματήσω τα παραδείγματα και να μιλήσουμε λίγο και για το σχέδιο ποιο είναι, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ένα τελευταίο λοιπόν είναι τα κλειστά επαγγέλματα και ολόκληρα πεδία οικονομικής δραστηριότητας που έχουν παραμείνει, μίλησαν προηγουμένως οι ομιλητές για την τουριστική ναυσιπλοεία, για τον τουρισμό και τον ναυτικό τουρισμό στην Ελλάδα, οι τηλεπικοινωνίες για παράδειγμα, οι οποίες απελευθερώθηκαν θεσμικά την 1η Ιανουαρίου του 2001. Για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη η οδηγία, η υποχρέωση ήταν να απελευθερωθούν την 1η Ιανουαρίου του 1998. Η Ελλάδα είχε ζητήσει παράταση 5 χρόνων, αντί για το 1998 να απελευθερωθούν το 2003. Δεν πήραμε μέχρι το 2003, πήραμε μέχρι το 2001. Δεν ξέρω, ας μην το απαντήσω εγώ, αλλά πείτε εσείς, εάν ήταν προς όφελος της ελληνικής οικονομίας αυτός ο αγώνας, ο μαχητικός που δίνονταν τότε να παραμείνει ο ΤΕ μονοπόλιο, γιατί περί αυτού μιλάμε, μέχρι το 2003 ή όχι, και πώς θα μπορούσε αυτό να έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τέτοιοι αγώνες δίνονταν σκληροί και καθημερινά, δηλαδή δεν μιλάμε για κάποια εξαίρεση. Πολεμούσε τόσο το πολιτικό μας σύστημα, όσο και το σύστημα το επιχειρηματικό μας υπέρ αυτών, οι μεγάλοι επιχειρηματίες αυτών τέτοιου είδους διεκδικήσεων. Ένα τελευταίο θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για μεγάλη και μικρή διαφθορά, αυτό το grand και petty corruption το οποίο αναφέρεται στη βιβλιογραφία, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μόνο ένα 50% των επιχειρήσεων που είναι μικρές ή πολύ μικρές μέχρι 10 άτομα υπαλλήλους. Έχουμε και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες επίσης συμμετέχουν σε αυτό το κύκλωμα και σε αυτή την ανταλλαγή μεταξύ των δύο κοινωνικών υποσυστημάτων. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει καμία κοινωνική αποδοκιμασία. Θα έλεγε κανείς ότι όχι μόνο ανοχή, ενδεχομένως και επιδοκιμασία μέχρι προσφάτως. Και εδώ ισχύει αυτό το με τη λίμνη που φεύγουν τα νερά που λέγαμε, γιατί πλέον όλο και περισσότεροι θέλουν να μάθουν, διαμαρτύρονται και μερικά παραδείγματα όπως είναι η διάβγεια που έγινε, που μπορεί να είναι ένα πολύ δύσκολο σύστημα να μην ψάχνεις εύκολα. Μπορείς όμως να ψάξεις. Και ακόμα και η αίσθηση αυτού που παίρνει την απόφαση ότι εκτίθεται, ότι είναι διαφανής, ότι κάποιος μπορεί να ψάξει και να δει τι δαπάνει το συμβόλαιο, όσο δύσκολο και να είναι, κάνει πάρα πολλούς από τους συμμετέχοντες σε αυτό το κύκλωμα να σκεφτούν δεύτερη φορά πριν κάνουν κάτι τόσο μη νόμιμο, όσο και μη ηθικό κυρίως, γιατί νόμιμα είναι όλα όσα γίνονται. Παράνομα δεν ήταν τίποτα από αυτά. Τόσους νόμους είχαμε, ένα νόμο να δικαιολογεί το κάθε τι θα βρίσκαμε. Ηθικά δεν ήταν.
Δεν υπάρχει λοιπόν καμία απουσία, υπάρχει μάλλον απουσία πίεσης για την εγκαθίδρυση μηχανισμών μέτρησης της αποδοτικότητας, οι οποίοι οδηγούν στη μείωση της διαφθοράς. Γιατί η μείωση της διαφθοράς δεν είναι τιμωρητικό φαινόμενο, άμα εμφανιστεί να τιμωρήσεις αυτόν ο οποίος διέπραξε τη διεφθαρμένη συμπεριφορά, είναι θέμα προληπτικό να επιβραβεύσεις και να μετρήσεις την απόδοση όπως ένας επιχειρηματίας της επιχείρησής του. Έτσι και στη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να εισαχθούν τρόποι μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Η μεγάλη διαφθορά εμφανίζεται κυρίως στους τομείς μεγάλων δημοσίων έργων, προμηθειών κλπ. Ενώ αυτό που λέμε grand corruption και οι μικρότερες κλίμακες διαφθοράς στο επίπεδο των υπηρεσιών στις οποίες καταγράφεται αυτή η δωροληψία. Το θέμα είναι να μην επιχειρηθεί συμπτωματική αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά συστηματική. Και εγώ θα έλεγα εδώ, τώρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία, όχι με το γνωστό μότο ότι η κρίση είναι ευκαιρία, είναι ευκαιρία γιατί αλλάζουν συμπεριφορές. Με την κρίση τόσο το οικονομικό σύστημα δεν είναι πλέον βιώσιμο, δεν μπορεί να λειτουργεί με τον τρόπο και τους κανόνες που λειτουργούσε, όσο και το πολιτικό σύστημα όχι μόνο αμφισβητήθηκε, καταραίει. Βλέπετε που βρίσκονται τα πράγματα σήμερα. Επομένως, είναι η κρίση για την Ελλάδα μία ευκαιρία να κάνει 5 πράγματα προς τα μπρος. Και ποια είναι τα 5 πράγματα προς τα μπρος που μπορεί να κάνει? Είναι σε 4 κομμάτια, στα 4 υποσυστήματα κοινωνικά που συνθέτουν ουσιαστικά την ελληνική πραγματικότητα, και μιλάω για το πολιτικό σύστημα, το οικονομικό, το διοικητικό και την κοινωνία, συγκεκριμένες δράσεις και μεταρρυθμίσεις στοχευμένες σε, όχι σαν δράσεις οι οποίες θα είναι one-off, θα γίνουν και θα ξεχαστούν, θα είναι συνδεδεμένες και αλληλοπλεκόμενες η μία με την άλλη, με κατεύθυνση ένα όραμα, ένα στρατηγικό σχέδιο προς την Ελλάδα που θέλουμε. Γιατί η Ελλάδα που θέλουμε δεν είναι μόνο η Ελλάδα της επιχείρησής μας ή η Ελλάδα του κράτους μας, είναι η Ελλάδα που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, που σπουδάζουμε εμείς, που δουλεύουμε, είναι η Ελλάδα που, στην οποία θέλουμε να ζούμε. Είτε ως πολίτες, είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως υπάλληλοι, είτε ως οτιδήποτε. Θα ήθελα λίγο παραπάνω, για παράδειγμα, να σταθώ στο θέμα της δημόσιας διοίκησης και αναφέρομαι στην καλή νομοθέτηση. Εδώ, αν και δεν είναι μια μεγάλη ιστορία, η καλή νομοθέτηση είναι μία από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται όχι μόνο στην ποιότητα των ίδιων των κανόνων, των νόμων και των ρυθμίσεων, αλλά και στον τρόπο και τη διαδικασία παραγωγής τους. Γιατί πολύ μεγάλο βαθμό, όπως ξέρουμε, της ποιότητας ενός τελικού προϊόντος, μιας ρύθμισης, πολύ μεγάλο ποσοστό της ποιότητάς του συναρτάται από τη διαδικασία παραγωγής του. Η διαφάνεια, η ανάλυση των συνεπειών των ρυθμίσεων, impact assessment, η ακοστολόγηση της εφαρμογής του νόμου πριν ψηφιστεί. Τέτοια μέσα και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί ο κόσμος, ο δυτικός, τουλάχιστον δεκαετίες τώρα, έχουν γίνει ως συστάσεις στην Ελλάδα επίσημα σε επίσημο κείμενο του ΟΣΑ πρώτη φορά το 2001. Από τότε λοιπόν υπάρχει ένα προσχέδιο νόμου για την καλή νομοθέτηση, το οποίο κυκλοφορεί από συρτάρι σε συρτάρι υπουργού, δηλαδή έχει πάει σε όλες τις κυβερνήσεις μία βόλτα στον αντίστοιχο υπουργό. Και όταν λέω κυβερνήσεις, δεν εννοώ την αλλαγή του πολιτικού κόμματος που είναι στην εξουσία, γιατί στην Ελλάδα αλλάζουμε κυβέρνηση όταν αλλάζουμε υπουργό. Ακόμα και αν είναι στο ίδιο κόμμα. Κάθε υπουργός που έρχεται αλλάζει το σχέδιο, αλλάζει το πλάνο, ποια στρατηγική κρατάει για ένα διάστημα 8-9 μηνών, που είναι πλέον ο μέσος όρος μιας υπουργικής θητείας. Σε διάστημα 8-9 μηνών αλλάζουμε τα σχέδιά μας. Η μείωση των διοικητικών. Αυτό. Καταφέραμε λοιπόν, αυτό είναι λίγο πιο αναλυτικά αυτό που λέμε τώρα, η δράση για τη δημόσια διοίκηση. Υπήρξε μέσα στο μνημόνιο υποχρέωση να ρυθμιστεί, να υπάρξει ένας νόμος που θα καταγράφει τη διαδικασία της νομοθέτησης. Ποιος ξέρει σήμερα πότε κατατίθεται ένα νομοσχέδιο στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, πόσο χρόνο και καλά. Αυτό που είναι μέσα κοινοβουλευτική διαδικασία, λίγο πολύ το ξέρουμε, είναι ο κανονισμός της Βουλής. Μέχρι να φτάσει εκεί, ποιος το χειρίζεται, το γραφείο του Υπουργού, αρμόδιοι διοικητικοί υπάλληλοι, ποιον συναντάνε, πώς γίνονται οι διαβουλεύσεις, συζητάς με ειδικούς όταν έχεις ένα νομοσχέδιο που αφορά, για παράδειγμα, την αγροτική παραγωγή, ή συζητάς με 5 υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ στον αγρό και δεν έχουν ποτέ σπουδάσει τι είναι η αγροτική παραγωγή. Μία χαρτογράφηση των εναλλακτικών τρόπων και διαδικασιών παραγωγής ρυθμίσεων. Αυτό ήταν σχέδιο νόμου που κυκλοφορούσε, σας λέω, από το 2001. Το μνημόνιο το επέβαλε ως υποχρέωση και πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που το επέβαλε ως υποχρέωση, γιατί πρέπει να έχουμε, αν μη τι άλλο, κάπου χαρτογραφημένες τις διαδικασίες παραγωγής ρυθμίσεων. Ψηφίστηκε ο νόμος μετά από 2 χρόνια καθυστέρηση, δηλαδή το μνημόνιο έλεγε ότι έπρεπε το Δεκέμβριο του 2010 να έχουμε νόμο για την καλή νομοθέτηση, ψηφίστηκε το 2012 και εννοείται ότι δεν έχει εφαρμοστεί. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί, γιατί κανείς δεν δέχεται να συμφωνήσει, για παράδειγμα, στο ρυθμιστικό προγραμματισμό. Απλά πράγματα.
κάθε υπουργός να πει σε αυτό το κέντρο διακυβέρνησης, στην επιτελική μονάδα που συζητήθηκε προηγουμένως στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ποιος είναι ο προγραμματισμός του ρυθμιστικού έργου για τον επόμενο χρόνο, για το επόμενο εξάμηνο. Να υπάρχει κάποιος που θα συντονίσει αυτή την παραγωγή. Έχουμε δει φεδρά πράγματα. Έχουμε δει το Υπουργείο Οικονομικών να ενσωματώνει κοινοτική οδηγία για τη φορολογία, νομίζοντας ότι αυτό είναι υπεύθυνο, και το Υπουργείο Οικονομίας να ενσωματώνει την ίδια οδηγία με άλλη υπουργική απόφαση, θεωρώντας ότι αυτό είναι υπεύθυνο. Και να έχουμε αντιφατική ρύθμιση για το ίδιο θέμα στον ίδιο χρόνο, ταυτόχρονα, να περνάνε με δύο μέρες διαφορά. Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και συντονισμός των δημόσιων πολιτικών, μέτρηση των διοικητικών επιβαρύνσεων. Αυτά είναι τα στοιχειώδη πράγματα που λέει ο νόμος 40-48, ο οποίος όμως πολύ φοβούμαι ότι θα μείνει άλλος ένας νόμος ανεφάρμοστος, αν εμείς δεν πιέσουμε ως πολίτες, ως επιχειρηματίες, ως Έλληνες. Υπάρχει επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη διοικητική μεταρρύθμιση με ελάχιστη πολύ μικρή απορρόφηση. Υπάρχουν τα χρήματα. Πρέπει, αν μη τι άλλο, να ρίξουμε κάποια στιγμή τα στεγανά και να απαιτήσουμε αυτά να εφαρμοστούν. Και να εφαρμοστούν και τα περιγράμματα θέσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία θα οδηγήσουν στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και με αυτό θα ήθελα να τελειώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.